Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky. Είναι εκπομπή ραντεβού με την επικαιρότητα. Είμαι ο Γαβρόλος Χαλικιώτης. Είμαστε Τρίτη και Πέμπτη μαζί να έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις, να ακούμε εσάς, να ακούμε τα παράπονά σας και να απαντούμε σε ερωτήματα τα δικά σας. Να πούμε καλό μήνα σε όλους, με υγεία. Και αν έχουμε την υγεία μας, νομίζω ότι όλα μπορούμε να τα παλέψουμε. Ας ξεκινήσουμε από τα ευχάριστα. Νέα εξωπραγματική, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση, σε πληστηριασμό. Με ακίνητη περιουσία σοβαρή, δάνειο περίπου στις 50.000, κουρεύτηκε 320.000. Με χαμηλές δόσεις, με προκαταβολές, να είμαστε τίμοι και να λέμε την αλήθεια. Σώθηκε περιουσία, δεν έγιναν οι πληστηριασμοί και έγινε και κούρεμα. Διαδώσε σε φίλους, γνωστούς, συγγενείς που έχουν απελπιστεί, που λένε θα τα χάσουν όλα, εμείς δεν θέλουμε να χαθεί κανένα σπίτι. Ξεκινάμε από εκεί, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Έχουν υπογραφεί συμβάσεις και κλείσει το θέμα. Σε πληστηριασμό, το τονίζω, που καίγεται ο κόσμος τώρα. Εμείς όχι μόνο πήραμε τον πληστηριασμό πίσω, κάναμε και κούρεμα. Θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος με την κυρία Βορδόνη. Άρα υπάρχει ελπίδα, τα πράγματα είναι δύσκολα, όμως μπορούμε ακόμα να προσπαθήσουμε. Δεν μπορώ να εγγυηθώ κανένα ποσοστό κουρέματος. Εγώ λέω κάθε φορά τι έχει συμβεί σε δύσκολη, πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Πάρα πολύ δύσκολη. Γιατί υπήρχαν από πίσω περιουσίες. Λοιπόν, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος με την κυρία Βορδόνη. Να ξεκινήσουμε και να πούμε κάποιες γενικές πληροφορίες. Έχει ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Τα πράγματα πάνε προς τις εκλογές. Αλλά να πούμε λίγο, να θυμηθούμε λίγο. Γιατί δεν έχουμε κοντή μνήμη. Τι έχει συμβεί. Τι περνά σήμερα ο Έλληνας. Πώς είναι τα πράγματα. Σήμερα περνάει ένα βαρύ νομοσχέδιο για την υγεία. Θα σας πω και την άποψή μου. Ξέρετε, εγώ δεν κρύβομαι. Τι γίνεται όμως σήμερα στο σούπερ μάρκετ. Ο Έλληνας μπορεί να πάει να ψωνίσει. Έχει τη δυνατότητα να ψωνίσει. Θέλω να βγείτε εδώ και να τα πείτε. 2-10-49-64-569-2-11-26-75-2-43. Για το γραφείο μας το Μαρούσι, 2-11-18-60-001 για το Blue Sky, εδώ, το αγαπημένο μας Blue Sky. Βγαίνετε στον αέρα και λέτε την άποψή σας. Αφού σας παρακαλώ πολύ, έχετε χαμηλώσει τελείως τον ήχο της τηλεόρασης. Εγώ βλέπω και από αυτά που μου λένε ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τι γίνεται με αυτό το καλάθι του φτωχού, του ταλέπορου. Γιατί όλοι έχουν ξεχάσει τις παλιές συνήθειες, έχουν ξεχάσει την ποιότητα, έχουν ξεχάσει να φάμε και κάτι που να είναι, ρε παιδί μου, καλό. Και πάμε στο πιο φτηνό. Τέρμα η φέτα, 11-12 ευρώ η φέτα. Ποιος θα πάει να ψωνίσει 11-12 ευρώ. Λευκότηρη, λέει ο άλλος. Όχι λαδάκι, το υποκαστάτσατο. Όχι φρέσκα λαχανικά, κατεψυχμένα. Όχι φρέσκα φρούτα, κατεψυχμένα. Πού πήγαν αυτές οι επιδιώξεις και οι ανάγκες και οι φιλοδοξίες ενός ανθρώπου. Φτάσαμε στο σημείο να μην έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι καλό για τον εαυτό του που δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του. Το καλάθι του φτωχού. Που μου λένε πολλοί ότι έχουν προσέξει ότι συγκεκριμένα προϊόντα πριν μπουν στο καλάθι του νοικοκυριού, αυτοί είχαν χαμηλότερη τιμή. Και μετά την τοποθέτηση των προϊόντων στο καλάθι πήγανε πιο ψηλά. Πιο ψηλά. Η πραγματικότητα είναι ότι η χώρα μας αυτή τη στιγμή περνάει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να επιβιώσει. Η ελληνική οικογένεια έχει σοβαρό πρόβλημα. Προτιμούν οι καταναλωτές να πάρουν όχι με κριτήριο την ποιότητα, την τιμή. Μετά από 3, 4, 5 μνημόνια και ο Έλληνας δεν μπορεί να πάρει κάτι τουλάχιστον να έχει και μια ποιότητα. Μια ποιότητα, δεν έχει τη δυνατότητα να πάρει κάτι που να είναι ποιοτικό. Όχι φέτα, λευκό τυρί, όχι λάδι, το υποκατάστατο, όχι κόκκινο κρέας, φτερούγες από κοτόπουλο. Εκεί φτάσαμε. Εκεί φτάσαμε. Γιατί, για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς που φταίει ο Πούτιν. Ο κύριος Μάρκος από Λαύρη, παρακαλώ. Γεια σας. Γεια σας κύριε Μαρκό.
Τι κάνετε, καλά, καλό μήνα να έχω. Καλό μήνα με υγεία, να είστε καλά. Μια ερώτηση σε κάνω, κύριε Γαβρίλη. Ορίστε. Εγώ τα δάνεια, γιατί σε ξαναπήρα, τα δάνεια τα έχω ξεπληρώσει το 8ο του μήνα. Ναι. Τα ξεπλήρωσα και έστειλα ένα σήμα μέσα του, γιατί τα δώσανε τα, ναι, τα φάγκ. Αλλά εγώ πλέρωνα κανονικά, δεν ναι, υπάρχει. Και δεν με στείλανε μόνο το δικό μου. Η γυναίκα μου που πλέρωνε σαν κηγήτρια, πλέρωσε κάπου 36 δόσεις. Τις πλέρωσα. Αλλά μετά από αποβίωση, τις αμάξαν και πλέρωνα κανονικά εγώ. Ωρα το πόσο πάρει, 211. Τι πρέπει να κάνω τώρα? Θα πρέπει να αναλάβουμε, να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της, του ΦΑΝΘ, των Ίντο Σέρβες, να πάρουμε τις τα χαρτιά αυτά και να κλείσει το θέμα. Έχει διαδικασία. Κύριε Μάρκο, έχει διαδικασία. Ένα λεπτό, μπορώ να σου πω? Να μου πείτε. Το δικό μου γράφει ότι έδωσατε κάπου 16.000 και κάτι. Τόσα είναι. Αλλά την κυρία δεν με έστειλα χαρτί. Και ξανά φύλλα εγώ. Ακούτε. Βεβαίως. Φύλλα εγώ και με έστειλα χαρτί τα ίδια λεφτά. Ό,τι με στείλανε εμένα. Έτσι με στείλανε και τότε που ήθελα να κάνω δηλώσεις. Τώρα τι υπηρεσμάρα έχω δεν ξέρω. Κύριε Μάρκο. Δεν θα βάλω δικηγόρο. Γιατί εγώ δικηγόρο δεν έχω βάλει από την αρχή. Δεν μπορούσα που με την αρρώστια που έκανα. Μήπως και τώρα έκανα ανοιχτή καρδιά. Αυτό μη συζητά. Κύριε Μάρκο, καταρχήν καλή επιτυχία στην υγεία σας, με το καλό να πάτε καλά, υγεία να έχετε. Και από εκεί και πέρα. Ναι. Θα πρέπει να συνοηθούμε, να κλείσει αυτό το θέμα, αλλά έχει μία διαδικασία, κύριε Μάρκο. Πάρτε στο γραφείο, συνοηθείτε. Πάρε στο 2-10-49. Ναι, τα ακούω τα τηλέφωνα όλα, και το 43 και το 69. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, γιατί είναι ακριβά τα ΦΠΑ, τα προϊόντα, γιατί δεν κατεβάζουν το ΦΠΑ? Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ λέει δεν μπορούμε να ελέγξουμε εάν θα μετακυλιστεί στα προϊόντα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Εννοείται ότι θα πρέπει να το ελέγξουμε. Και να μην ξεχνάμε, δεν θα αγιοποιήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κύριοι, πήρατε την ευκαιρία σας. Την πήρα την ευκαιρία σας και κριθήκατε από τον ελληνικό λαό. Τώρα κρίνουμε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Εσείς φέρατε τους πληστηριασμούς, το ιδιώνυμο, τα φας να φεύγουνε, δεν ξεχνιόμαστε. Μην τρελαθούμε τώρα, μην βγαίνετε τώρα εσείς ότι είστε εθνικοί σωτήρες. Ποιος δεν έδωσε ένα νέο στον νόμο Κατσέλη? 75 δις χαθήκαν με τον νόμο του κ. Κατρούγκαλου. 120 δις έχουν πάρει από τους συνταξίους, 130. Και σας δίνω κάτι ψίχουλα τώρα. Μην τρελαθούμε. Παρακαλώ, ορίστε. Ο κύριος Κωνσταντίνος από τη Μοσχάτο. Κύριε Γαβρίλο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σε ακούω, σε βλέπω και μου δίνει ζωή. Δύναμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Θέλω, επειδή ο λόγος σου είναι έτοιμος και οι απαντήσεις σου είναι... Απαντάς λαϊκά και σε καταλαβαίνει ο συνομιλητής σου. Θέλω να μου σχολιάσεις δύο πράγματα. Πέστε μου. Που μου κάνανε εντύπωση. Πέστε μας. Την περασμένη Παρασκευή το βράδυ στην εκπομπή παρεμβάσεις ήτανε καλεσμένος ο κύριος Κουρουμπλής και μία κυρία από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν θυμάμαι πώς τη λέγανε. Τις βλέπω όλες τις εκπομπές. Και λέει ο κύριος Κουρουμπλής ότι οι καλύτεροι και μετά τη μεταπολίτευση, μεταρρύθμιση, ήτανε του κυρίου Κατρούγκαλου. Ναι. Γιατί χώρα Κασκοράκου μάτι δεν βγάζει. Η καλύτερη, λοιπόν, αυτός ο καλύτερος νόμος του κυρίου Κατρούγκαλου πήρε 75 δις σε όλους τους συνταξιούχους και τους έριξε την ταφόπλακα για το συνταξιωτικό τους μέλλον. Αυτή είναι η απάντηση. Α, μπράβο. Και κάτι άλλο, κύριε Χαλικιώτη. Και η Νέα Δημοκρατία που επέρεται τώρα τη έδωση συντάξεις είναι μνημονιακές υποχρεώσεις και να θυμηθούν ποιος κυβέρνησε στην Ελλάδα και ποιος έκανε τις μειώσεις στους συνταξιούχους. Ρωτάει, λέει ο κύριος Κουρουμπλής την κυρία της Νέας Δημοκρατίας, τα αναδρομικά γιατί δεν τα δίνετε? Ναι. Πρωτοκλασάτοι υπουργοί βγήκανε στην τηλεόραση και είπανε ότι θα τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι.
Μάλιστα. Και απαντάει η κυρία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Εμείς λέει, δεν είπε κανένας υπουργός ότι θα τα πάρουνε. Ναι. Εσείς οι δημοσιογράφοι το λέγατε. Ναι. Και από το πάνελ, ειδικά ο κύριος Καραμέρος, δεν της βάζει το βίντεο το Μπέτσα που το έλεγε στην τηλεόραση. Ναι. Να την αποστομώσουνε. Εσείς λέει οι δημοσιογράφοι τα λέει. Ναι, ναι. Ήτανε κύριε Κωνσταντίνε, ήταν προεκλογική. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνε. Να είναι καλά. Λοιπόν, ήταν προεκλογική διεύθυνση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα καταργήσει τον νόμο του κυρίου Κατρόγκολη με την προσωπική διαφορά. Τα υπόλοιπα τώρα να τα αφήσουν τα τρελά αυτά. Είπανε θα καταργήσουμε την προσωπική διαφορά. Δεν το κάνανε. Γιατί δεν το κάνανε? Γιατί ο ένας νομοθετεί και ο άλλος εκτελεί. Ο ένας νομοθετεί, ο άλλος εκτελεί. Στα βαριά δεν έχει καμιά διαφορά. ΣΥΡΙΖΑ Νέα Δημοκρατία. Καμία. Στα βαριά. Νομοθετεί, εκτελεί. Νομοθετεί, εκτελεί. Ήρθε νέα κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μάλιστα. Καταργήστε τον νόμο που πήρε τα λεφτά των συνταξιούχων. Δώστε πίσω τα λεφτά. Δώστε πίσω τα λεφτά των συνταξιούχων σε όλους. Σε όλους. Σε όλους. Αυτό λέμε εμείς στην ελληνική λύση. Σε όλους. Έχεις, ξέρεις, να σου έχω πάρει 60.000 ευρώ, εγώ 70, 80, 90, 100.000 και να σε βάζω σε κριτήρια θα πάρεις 250.000. Δεν το θέλει κανένας αυτό. Συνταξιοδοτική φτώχεια. Πείνα. Ο συνταξιούχος δεν μπορεί να επιβιώσει. Αλλά σε άλλη κοινωνία ζείτε. Θα τρελαθούμε τελείως τώρα. Πάμε. Η κυρία Αντωνία. Η κυρία Αντωνία το Παλαιό Φάληρο, μάλιστα. Ναι, καλησπέρα σας κύριε Χαλικιώτη. Γεια σας κυρία Αντωνία. Είστε καλά? Δόξα την Παναγία. Καλό μήνα με υγεία. Χαίρομαι, χαίρομαι που βοηθάτε τον κόσμο και θα ήθελα να βοηθήσετε και εμένα αν είναι δυνατό για το δικό μου πρόβλημα. Μάλιστα. Εγώ είχα πάρει ένα δάνειο από τη Eurobank. Μάλιστα. Και η Eurobank, από ό,τι ξέρετε, τα πούλησε σε funds. Στην Duvalium. Εγώ λέω και τα ονόματα. Σωστά. Στην Duvalium κάναμε. Εσείς λέτε τα ονόματα, να πω και εγώ ότι αυτό το κούρεμα το κάναμε στην Duvalium. Προχωράμε. Να λέω και εγώ. Ωραία. Mm. Για να δούμε τι θα δούμε τώρα. Για τι να δούμε. Κίντερ έκπληξη. Για πάμε. Λοιπόν, μου στέλνανε μηνύματα στην Μισό λεπτό να σας ξαναδιακόψω, χωρίς να σημαίνει, ναι, ναι, και να μην έτσι παρασύρουμε τους τηλεθεατές, γιατί είναι και χιλιάδες, ότι ναι, ναι, κάθε μία διαπραγμάτευση προμηνύει και την επόμενη. Η κάθε μία είναι ξεχωριστή, έτσι. Ξεχωριστή, ναι, σιγά. Καμία διαπραγμάτευση μπορεί να κινηθούμε στο και ένα ευρώ. Πέστε μας. Λοιπόν, με τη Eurobank εγώ τα είχα βρει. Από 150 που ήταν το δάνειό μου, είχε πει 100 κούρεμα. Εγώ το σπίτι δεν το θέλω, θέλω να το πουλήσω. Και όπως έχω βρει αγοραστή. Ναι. Λοιπόν, τώρα το πήρε η Duvalium χωρίς να μας ρωτήσει. Eurobank... Τσίπρας, Αλέξης Τσίπρας. Νόμος, ναι, ναι, νόμος, ναι, στη Βουλή. Ναι, ναι. Να τα παίρνουν με ένα απλό SMS. Ναι, ακριβώς έτσι. Δεν λέμε τώρα ιστορίες. Τον πιστέψαμε. Ο κύριος Βελόπουλος, εγώ είμαι μαζί του. Και εγώ μαζί του είμαι. Και σας ψηφίζω. Να είστε λοιπόν καλά. Θέλουμε όλη την Ελλάδα μαζί μας. Όλοι, όλοι, όλοι. Μα τα ακούω και όλες ότι όλοι είναι με τον Βελόπουλο. Γιατί είναι ο μόνος που μιλάει σωστά και τα λέει, λέει αλήθειες. Και αυτό θέλει ο κόσμος πια. Θέλει αλήθειες. Εμείς λέμε για τα δάνεια. Να πάρουν οι δανειολήπτες το δάνειο όπως το πήρε το ΦΑΝ. Να πάρει και ένα κέρδος το ΦΑΝ. Όχι το πήρε ένα ευρώ, κάνει ένα εκατομμύριο, θα τρελαθούμε. Όχι. Αυτό κάνει τώρα η Duvalium. Λοιπόν, εγώ τους είπα να μου. Μα μου στείλανε μήνυμα και μου λένε, ελάτε, κάνουμε κουρέματα μέχρι και 50-60%. Αυτό είναι μαρκέ, δεν εγώ... είναι. Είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Εγώ το πίστεψα και πήγα και μου λένε, μη μου δείχνετε το κινητό σας. Το ξεκίνησα από 150. Και μου λέει, μπορούμε, λέει, να σας το κάνουμε μέχρι 140. Mm-hmm. Δεν μπορούμε, λέει, να σας κάνουμε τίποτα άλλο κούρεμα. Ναι. Λέω, μα έχει βρεθεί αγοραστής και δίνει 100 χιλιάρικα. Δεν δίνει παραπάνω, γιατί το σπίτι είναι παλιό, είναι έτσι, είναι αλλιώς, θέλει φτιάξιμο. Ναι. Δεν κάνουν κανένα κούρεμα. Κυρία Αντωνία, αυτό πρέπει να αξιολογήσουμε κάποια στοιχεία. Θα πάρετε ένα τηλέφωνο και θα κλείσετε ένα ραντεβού, να τα πούμε και από κοντά, να δούμε αν υπάρχει κάποιο περιθώριο, εντάξει. Αυτό θέλω να μου πείτε, ναι, και να κλείσουμε ένα ραντεβού. Στο 49-64-569. Να έρθει εκεί, θα ναι, είναι και πήρα, πήρα. Να πήρα είναι... και μου είπαν ότι είναι το γραφείο σας. Ωραία. Και θα έρθουν εκεί να είναι και η κυρία Βορδόνη πριν νομικός, να το ελέγξει και από την νομική της επιστήμη και να δούμε ότι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε. Καμία διαπραγμάτευση. Υπάρχει είναι... κάποια πιθανότητα. Να δω τα χαρτιά, κυρία Αντωνία. Να δω τα χαρτιά. Ναι.
Εντάξει. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας. Yeah. Λοιπόν, αυτό που είπε η κυρία Αντωνία είναι πολύ σοβαρό. Στέλνουν κάποια χαρτιά ή ντουβάλιο ή οποιοδήποτε ντουβάλιο και λέει 30%, 50%, 60%. Έως λέει. Αυτό είναι γενικό πλάνο, έτσι. Ένα γενικό πλάνο. Γενικό πλάνο. Προσέχτε, 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 προσέχτε. Θα χαθούν περιουσίες. Μην κάνετε καμιά διαπραγμάτευση μόνοι σας και μην υπογράφετε τίποτα. Ελάτε σε εμάς. Για κάποιο λόγο δεν θέλετε. Πηγαίνετε κάπου που να μην έχει μόνο την ιδιότητα, να έχει και την εμπειρία, τη γνώση, την προσέγγιση. Δεν φτάνει μόνο η ταμπελίτσα. Κάνω αυτό το επάγγελμα. Πρέπει να ξέρει το αντικείμενο. Πάμε. Ο επόμενος φίλος. Ο κύριος Οδυσσέας από την Αμερική, από τον Νέο Πέραμο. Καλησπέρα κύριε Χαλκιώτη. Καλησπέρα σας κύριε Οδυσσέα. Μπορείτε να βοηθήσετε. Έχω ένα πρόβλημα εγώ προσωπικά. Αν δεν θέλετε να το δημοσιοποιήσετε. Κύριε Οδυσσέα, κύριε Οδυσσέα, σας ακούω. Αν θέλετε να το πείτε στον αέρα, καλώς. Αν δεν θέλετε, πάρτε μου μετά να σας απαντήσω. Ό,τι θέλετε. Όχι, και στον αέρα δεν έχω. Πάμε στον αέρα τότε. Ναι, με δύο λόγια να σας πω τώρα τι γίνεται. Για πετε μας. Κατάγομαι από την ελληνική μειότητα της Αλβανίας. Mm. Τώρα μια δεκαετία και Έλληνας πολίτη. Στα χαρτιά. Πάντα στα χαρτιά λέμε. Τώρα λαμβάνω τη σύνταξη γύρατος. Μάλιστα. Μου βγήκε απόφαση από τον ΕΦΚΑ για την εθνική σύνταξη 372 ευρώ. Ναι. Βάσει νόμου Κατρούγκαλου, εμείς οι ξένοι, δεύτερη κατηγορία ανθρώποι που δεν έχουμε 40 χρόνια μόνοι μας στην Ελλάδα, σωστά, έχουμε επιπλέον ποινή 9 ευρώ το μήνα για κάθε έτος που μας λείπει μέχρι τα 40. Σωστά. Η τελική τιμή τώρα στην εθνική σύνταξη πάει στα 272. Ναι. Τώρα με εμάς τι γίνεται. Αυτό είναι το δίκαιο τώρα για την εθνική σύνταξη με βάση τα ίσμα και όλα αυτά που είχαμε. Κατά τη γνώμη μου. Ναι. Όχι. Θα έπρεπε να ήταν ελεύθερο. Εσείς είστε αδέλφια μας. Με την αίσθηση πολλά χρόνια στην Ελλάδα έχετε προσφέρει. Θα πρέπει... Εδώ είναι πολιτική λύση όμως είναι, κύριε Οδυσσέα. Ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είναι πολιτική λύση. Προσέξτε λίγο. Έχουμε την οικονομική προσέγγιση, την νομική προσέγγιση και την πολιτική λύση. Άνθρωποι που έρχονται στην Ελλάδα, που πληρώνουνε, που φορολογηθήκανε, πονεμένοι, όπως οι φίλοι μας, τα άλλοι μας οι πόντι, που τους είπαν έλα στην Ελλάδα, θα σου δώσουμε και σπίτι και δουλειά. Οι άνθρωποι περισσότεροι δεν ξέραν καν ελληνικά. Πήρανε μια χρηματοδότηση, βάλανε και δικά τους λεφτά και όλοι αυτοί κινδυνεύουν να τα χάσουν τώρα. Μην ακούτε παραμύθια. Είναι με εγκίνηση του ελληνικού δημοσίου, θα πάνε στο ελληνικό δημόσιο, θα προχωρήσουν οι πλησιασμοί και οι κατασχέσεις και οι πλησιασμοί. Μην ακούτε παραμύθια. Μην ακούτε παραμύθια. Τι σας είχα πει εδώ και ένα χρόνο, θα τα παίρνουν όλα τα ακίνητα και κάποια από αυτά τα κάνουν ομόλογα. Τι σας είχα πει ότι είναι αλληλένδετα συνδεδεμένα αυτά, τράπεζα, fan service, ωραία, όλα καλά. Και μετά κάποιοι θα τα πάρουν, κάποιοι θα τα κάνουν ομόλογο. Αρχίζουν και τα λένε και άλλοι. Πότε τα είχαμε πει εδώ, 1,5 χρόνο, 2 χρόνια πίσω. Παρακολουθήστε αυτές τις εκπομπές. Στηρίξτε το Γαβρίλο το Χαλκιώτη για να μάθετε τουλάχιστον στο πλαίσιο τραπεζικό τα πάντα. Στο τραπεζικό πλαίσιο, εγώ δεν είπα τα ξέρω όλα. Στα δάνεια όμως, τελειώσαμε, κλείσαμε, ό,τι πούμε. Πέρα από ότι φέραμε πρώτη τα δάνεια, με τα κουρέματα στα δάνεια, πέρα από ότι δείχνουμε, εξηγούμε για να καταλάβετε εσείς, δεν δέχομαι κάτι άλλο στα δάνεια. 100% αυτά που λέμε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ γινόταν ο πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Τώρα μην ακούω τρέλες. Επί ΣΥΡΙΖΑ μειωθήκαν οι συντάξεις. Λιγότερο. Συμφωνώ, λιγότερο. Αλλά γίνανε, παιδιά. Τώρα ακούω για το σύστημα υγείας. Θα μπορεί, λέει, να πηγαίνει και στον ιδιώτη και όλα καλά και όλα ωραία. Αν έχει τη δυνατότητα, θα έχει, λέει, τη δυνατότητα. Θα υπάρχει, λέει, αυτή η λύση. Μα και τα Φεράρι πουλούνται στον δρόμο. Και οι βίλες. Και οι βίλες πουλούνται. Ποιος έχει να πάει να την πάρει. Εδώ δεν έχουν να φάνε. Δεν έχουν να φάνε τον κουλούρι. Εσείς μιλάτε για τυρί. Δημόσια. Νοσοκομεία που να εξυπηρετούν τον κόσμο. Να είναι ξενοδοχεία πρέπει. Με τόσους φόρους που υπάρχουν, ξενοδοχεία. Και να είναι ο Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Ξέρετε πόσες χιλιάδες χειρουργία που δεν ήταν οι συνάνθρωποι μας υγειονομικοί δεν έχουν γίνει. Θέλετε να σας πω.
Πόσες χιλιάδες χειρουργία είναι σε αναμονή. Χιλιάδες χειρουργία. Ξεχάσαμε ότι είχαμε 35.000 νεκρούς, περίπου. Και ρωτώ, πόσα εμβόλια πρέπει να κάνει ο Έλληνας? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 200, 300, 500. Πόσα εμβόλια πρέπει να κάνει κάποιος για να είναι ασφαλής 100%. Φωνάζαμε στην ελληνική λύση και λέγαμε μην κάνετε τα lockdown. Θα έχουμε πρόβλημα. Μην κάνετε. Φώνασε ο Βελόπουλος στη Βουλή. Παιδιά, το lockdown θα μας φέρει πρόβλημα. Να τα. Εδώ έχω αφήσει τα κόκκινα δάνεια να τα πω στο τέλος. Εδώ υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε πει στην οικονομία, όταν κάνεις ένα λάθος, το βρεις μπροστά. Βγες τώρα και πες εσύ ότι σας έσωσα. Όσο σας έσωσα, κοιτάξτε τις τσέπες σας, που είναι τρύπιες. Έχετε λεφτά. Πάνε καλά τα πράγματα. Ξαναψηφίστε τους. Απλά πράγματα είναι. Η τσέπη σου έχει χρήματα. Πήγες καλά. Ωραίος είσαι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Κάνω εγώ λάθος. Πάντως είσαστε βαθιά ανοιχτωμένοι αν νομίζετε ότι εμείς θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε. Εμείς θέλουμε να βάζουμε πρώτα το εθνικό συμφέρον και μετά το κομματικό συμφέρον. Το εθνικό συμφέρον βάζουμε πρώτα. Γι' αυτό λέμε πρώτα Ελλάδα και πρώτα Έλληνες. Το θεωρούμε αδιανόητο να πηγαίνει ο Έλληνας μετά από τόσα μνημόνια και μετά και από οικονομική φάπα και να κοιτάει στο παιδάκι του, όχι να του πάρει το καλύτερο, αυτό που είναι το κριτήριο τιμή. Κύριος Γιώργος. Κύριος Γιώργος, παρακαλώ. Εσείς. Ο κύριος Γιώργος, παρακαλώ. Ακούστε κύριε, καλημέρα σας. Θέλω να μου πείτε με ποια στοιχεία θα μπω στο ΕΦΚΑ και να δω την προσωπική μου διαφορά. Θα πάτε να πάτε στην καρτέλα. Να είστε καλά κύριε Γιώργο, θα σας το πω. Ευχαριστώ. Θα πάτε στην καρτέλα εκεί του ΕΦΚΑ και εκεί υπάρχει ένα κουτάκι που λέει προσωπική διαφορά. Και θα δει αν είναι αρνητική ή θετική. Μάθατε τώρα όλους τους. Ευχαριστούμε. Μάθατε όλους τους συνταξιούχους να τρέχουν, να παλεύουν για να δουν. Πήραν 5 ευρώ, χάσαν 5 ευρώ. Ενώ σε ένα βράδυ με ένα νόμο τους στοχοποιήσατε, τους πήρατε αξιοπρέπεια, χρήματα. Και γιατί λέω αξιοπρέπεια? Γιατί ένας παίρνει 2.000 ευρώ, βάζει και μια δόση για το παιδί του, ένα 500 ευρώ, δικαίωμά του δεν είναι? Όταν τα 2.000 το πας στο 800 ευρώ, πώς θα πληρώσει ρε? Πώς θα πληρώσει? Θα του δώσετε εσείς το 250, το 250. Εντάξει. Και αν και εκείνο και αν το άλλο, όταν τους τα πήρατε δεν υπήρχε αν. Υπήρχαν δύο νόμοι που ήρθαν και κάναν χειρουργείο στις συντάξεις. Δύο νόμοι. Πάνω από 1.000 και πάνω από 1.300. Εκεί έγινε το έλα να δεις. Δώστε τα λεφτά στους συνταξιούχους, όλα είναι η απάντηση δική μας. Όλα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε τη Χρυσούλα Βορδόνη να μας πει και για τα κουρέματα, για τη λύση, για τις δημόσιες οφειλές, για τα πάντα. Πάμε, θα τα καταφέρουμε. Πρέπει να θυμάσαι, μην ξεχνάς. Πάμε. Επιστρέψαμε εδώ στο δεύτερο μέρος, στο Blue Sky, που είναι ραντεβού με την επικαιρότητα. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 2 με 3. Έχω τη χαρά να είμαι κοντά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και για τη συμμετοχή. Θα βγάλουμε τώρα σε λίγο την κυρία Βορδόνη να μας εξηγήσει. Να πούμε βέβαια και ότι έχουμε και μακεδονικό κέντρο μακεδονικής γλώσσας. Το μάθατε? Μακεδονικό κέντρο μακεδονικής γλώσσας. Και έχουμε και συγχαρητήρια. Και έχουμε και εγώ θα μείνω σε αυτό που είχε πει ο Αείμνος Καραμαλής. Η Μακεδονία είναι μία και αυτή είναι ελληνική. Εκεί θα μείνω εγώ. Τα υπόλοιπα τα πούμε πιο κάτω. Δεν θα μείνουμε εμείς μουγκοί. Θα σας ενημερώνουμε, θα σας βάζουμε τις προτάσεις μας, όπως κάναμε 4 χρόνια, και εσείς θα επιλέξετε. Και θα ξέρετε ότι αυτή η επιλογή είναι σημαντική για εσάς, τα παιδιά σας και για τα εγγόνια σας. Εμείς λέμε να βρεθούμε λίγο την κυρία Βορδόνη, παρακαλώ. Λοιπόν, ναι, γεια σας, καλό μεσημέρι και καλό μήνα. Καλό μήνα με υγεία. Θα πάρετε αμέσως το λόγο. Εμείς λέμε, δεν μπορεί το φανς να το παίρνει στις 30.000 και να πετύχει 150, παρόλο που μας κάνουν κουρέματα τώρα, για να μην λέμε κιόλας έτσι. Αλλά θέλουμε για όλο τον κόσμο. Για πάμε κυρία Βορδόνη, τι έγινε με την τελευταία διαπραγμάτευση, την εξωπραγματική? Δεν υπάρχει πουθενά αυτή η διαπραγμάτευση. Πληστηριασμός, μεγάλα ποσά και κουρευτήκανε 320.000 περίπου.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Για να μην τα λέμε λοιπόν όλα ότι είναι άσχημα, η πραγματικότητα είναι ότι το τελευταίο διάστημα, ίσως επειδή και εμείς είμαστε αρκετά πιεστικοί, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα συνεργασίας ακόμα μεγαλύτερο από τις ξένες εταιρείες διαχείρισης. Στους πελάτες μας εννοείται. Δεν μπορούμε δηλαδή να τα λέμε μονίμως. Ακριβώς, στους πελάτες μας όταν μιλάω. Ναι. Δεν μπορούμε δηλαδή να τις κατηγορήσουμε ότι εδώ δεν έχουν βοηθήσει. Βοηθήσανε, πιέσαμε πάρα πολύ. Θέλουμε για όλη την Ελλάδα όμως. Θέλουμε για όλη την Ελλάδα. Είναι πολιτική η θέση δική μου. Δεν πρέπει. Και ότι μακάρι να εκπροσωπούσαμε όλους τους δανειολήπτες μέσα σε όλο τον κόσμο, μάλλον σε όλη την Ελλάδα. Γιατί υπάρχουν και ομογενείς άνθρωποι που είναι εκτός Ελλάδας, γι' αυτό μιλήσει για όλο τον κόσμο. Από εκεί και μετά όμως, τα κατά ψέματα. Τουλάχιστον το δικό μας γραφείο έχει 99,9% επιτυχία. Το κομμάτι της διαμεσολάβησης και της διαπραγμάτευσης. Έχουμε τη δυνατότητα και πείσουμε τους εκπροσώπους ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Φυσικά υπάρχει πάντα η προκαταβολή. Δεν αμφισβητούμε ότι θα δοθεί προκαταβολή. Ούτε λέμε στους πελάτες μας, όχι, δεν θα δώσεις ούτε ευρώ. Άλλο κομμάτι αυτό και άλλο το θέμα μας ότι καταλήγουμε να έχουμε 70% διαγραφές σε μια οφειλή που αγγίζει και ξεπερνάει το 500.000, όπου τώρα εδώ προκειμένου χορευτήκαν οι 320.000 και έμειναν μόλις 150 για ρύθμιση με άτοκο κομμάτι, το οποίο συνεπάγεται στο ότι παγώνει το μεγαλύτερο μέρος της οφειλής των 150. Με ακίνητα, διευκρινίστε το αυτό. Με ακίνητη περιουσία, προφανώς με ακίνητη περιουσία, που ήταν προγραμματισμένο άλλο συγκεκριμένο πληστηριασμό και κατορθώσαμε και κλείσαμε. Υπήρξε μια ασφυκτική πίεση, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Όταν γίνονται πολύ μεγάλες διαγραφές, δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ανοχής ότι θα περιμένουμε κανένα δύο μήνες να το κλείσουμε αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να πάμε άμεσα να το κλείσουμε, γιατί τα προγράμματα αυτά, αφού τα κατορθώνουμε, τα πετυχαίνουμε, πρέπει να πιέσουμε και εμείς τους πελάτες μας να έρθουν αύριο να το κλείσουμε. Άρα, έτσι και συνέβη. Άρα υπογράφτηκε η σύμβαση και το δάνειο αυτό να φύγει από αυτό το φάνη να πάει στο Α. Ακολουθεί κανονικά ο δανειολήπτης, δεν έχει πρόβλημα κανένα. Τελειώσαμε, κουρευτήκαν τα λεφτά. Σωστά. Φτάνει να τηρεί τις προσχέσεις. Έστειλα τις προσυμβατικές, αλετήθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Εννοείται ότι γίνεται γραπτός. Δεν γίνεται κάτι προφορικός. Ούτε θέλουμε κάποιον να βάζει απλά τα μετρητά χωρίς να έχουμε στα χέρια μας έστω το προσχέδιο της σύμβασης έστω την ίδια μέρα. Γιατί πάντα σημερών γίνονται αυτά. Και πάμε και υπογράφουμε και τη συμβάση. Γιατί δεν πάμε δηλαδή να βάλουμε στο κενό λεφτά. Γιατί λένε κάποια νεανολίτες, μα μου είπε κυρία Λένη, αλήθεια σου λέω. Στο λόγο μου είπε η εκπρόσωπος. Τα δεχόμαστε εμείς αυτά, αν δεν είναι γραπτός. Όχι, κοιτάξτε, επειδή ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος, τώρα εδώ μιλάμε για τους νεανολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν άνθρωποι τη γνώση και την εμπειρία να μπουν στη διαδικασία μια συγκεκριμένη διαπραγμάτευση. Και κάποιες φορές, επειδή έχουν άλλη αγωνία, εμείς το βλέπουμε απ' έξω, σαν τρίτο μάτι, πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, πιο αντικειμενικά. Και επειδή έχουμε άλλη εμπειρία, εξειδίκευση, γνώση, άλλες αντικειμενικές παραμέτρους που βάζουμε πάνω στην υπόθεση, σίγουρα έχουμε άλλο αποτέλεσμα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Από εκεί μετά, εμάς ο πελάτης που θα έρθει στο γραφείο, κύριε Χαλκιώτη, όσο και να προσπαθεί να μας πείσει για κάποια πράγματα, επειδή γνωρίζουμε πώς λειτουργεί η διαδικασία, θα του πούμε ότι πρέπει να γίνουν ένα, δύο, τρία. Αν δεν μπορεί να συμβαδίσει με το δικό μας το σκεπτικό, προφανώς θα είναι πελάτης μας και δεν θα γίνει πελάτης μας. Κυρία Βορδόνη. Αλλά δυστυχώς ήρθαν και τέτοιοι άνθρωποι, κύριε Χαλκιώτη, που τελικά ήρθαν, φύγαν από εμάς, πήγαν κάπου αλλού και έχουν έρθει πλέον με το πρόγραμμα πληστηριασμού. Άρα εμείς δικαιωθόμαστε στο διατάφτα. Κυρία Βορδόνη, πέρα από τους απλούς πολίτες που λέτε, υπάρχουν και κάποιοι, ας πούμε, που δεν είναι απλοί πολίτες, που λένε ότι είναι επαγγελματίες και έχουν την ιδιότητα, αλλά δεν έχουν την εμπειρία. Και αυτοί πολλές φορές δίνουν καταστροφικές συμβουλές όμως. Δηλαδή δεν φτάνει είναι μόνο η ιδιότητα, θέλει και τη γνώση. Πρέπει να υπάρχει όμως και εμπιστοσύνη. Πρέπει ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί τώρα στην τηλεόραση ή μας ακούει αν δεν έχει οπτική και μας ακούει απλά, θα πρέπει να συνειδητοποιήσει και θα πρέπει να αποφασίσει αν πιστεύει αυτά που λέμε τώρα εμείς ή απλά θα πάει να δοκιμάσει τη τύχη του μόνος του με τον τραπεζικό, μόνος του με τον εκπρόσωπο του φαν, μόνος του με ένα άλλο γραφείο που ενδεχομένως να του υποσχεθεί πράγματα ότι δεν θα δώσεις ούτε καν ένα ποσό μηνιαίο, ούτε καν μια προκαταβολή. Γιατί λέει είναι ληστρικές, λέει, οι τράπεζες, ληστρικά τα επιτόκια, άλλα ληστρικά και καταστροφικά. Και επειδή έχουν γίνει ανακεφαλοποιήσεις, ποιος ο λόγος να πληρώσει και το δάνειο. Δυστυχώς υπάρχουν αυτές οι φωνές, ακόμη και σήμερα το 2022, δεν έχουν εκλείψει. Πολύ κακώς θα έλεγα. Ίσως θα πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση στο ότι να υπάρχει περιορισμός. Σε αυτούς που μιλάνε είναι τα γραφεία εκπροσώπηση στο ΦΑΝΤ, έχει να κάνει με κάποιους συμβούλους οι οποίοι αρχίζουν και υπόσχονται και λένε ότι κακώς γιατί είναι λέει όλα ληστρικά, άρα είναι παράνομο, άρα δεν υπάρχει οφειλή. Υπάρχουν δυστυχώς και τέτοιες φωνές, κύριε Χαλκιώτη, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες. Και χάνει το σπίτι του αυτός όμως. Μα ακριβώς ο κίνδυνος είναι ότι χάνει απλώς το σπίτι του. Όταν ο άνθρωπος αυτός έχει και δεύτερο ενδεχομένως ακίνητο, αυτό είναι ντόμινο. Ακολουθείται μια διαδικασία που θα παγιδευτεί τελικά ο δανειολήπτης, θα απολέσει όλη την ακίνητη περιουσία και μπορεί να υπάρχει και υπόλοιπο φυλής. Δηλαδή δεν είναι ότι γλιτώνει εισαγωγικά επειδή κάποιος υπόσχεται κάτι.
Γιατί μην ξεχνάμε, υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν πραγματικά να προσφέρουν να γίνει η περιουσία του και ο θελός. Και σου λέει: εγώ δεν μπορώ να αντέξω μια αποπληρωμή μια διεύθυνση, α την πάρουν. Άρα... άλλο στάδιο και άλλη διαδικασία αυτό, και άλλο εγώ επειδή πιστεύω κάποιον άνθρωπο, τον ακολουθώ τυφλά και αρχίζουν και μόνο τη δικόγραφα. Έχετε το εξώδικο, δεν κάνει τίποτα. Έχετε τη διαταγή πληρωμή, μην κάνει τίποτα. Έχετε το πρόγραμμα πληθυσμού, μην φοβάστε. Και αφού χαθεί το ακίνητο, πάλι με φοβάστε, θα το πάρω πίσω. Ναι, ναι. Θα νομίζω ότι τώρα εδώ πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή. Ωραία. Πάμε και στις δημοσιοφιλές που έχουμε τη λύση με τις 240 δόσεις, έως 240 δόσεις, και αυτό λειτουργεί το εργαλείο. Παρόλο που εγώ αντιπολιτεύομαι τη Νέα Δημοκρατία, να λέμε την αλήθεια. Αυτή η διαδικασία για τις δημοσιοφιλές προχωράει, νομίζω. Και τις δημοσιοφιλές, πραγματικά η πλατφόρμα του εξοδικαστικού όντως έχει μια πολύ καλή απήχηση. Υπάρχει μια διαδικασία που τρέχει. Έχει κάποια μεταβατικά στάδια, έχει βήματα όλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή ξεκινάω τώρα την πλατφόρμα χορηγό τη πληροφορία, αυτομάτω σε μια εβδομάδα βγαίνει το αποτέλεσμα. Έχει μια διαδικασία που ακολουθείται τυπικά. Όπω και να το κάνουμε. Θα τροφοδοτήσουμε την πλατφόρμα, θα αντληθούν κάποια στοιχεία από τρίτε πηγέ, αυτό ακολουθούνται κάποιε προθεσμίε εκ του νόμου και κάποια στιγμή θα φτάσει τελικά σε εσύ το εισηγητή για αξιολόγηση μέχρι πάντα να βγάλει μια απόφαση. Ωραία. Είναι πιο εύκολο αυτό όταν υπάρχουν μόνο οι οφειλέ οι δημόσιε. Όταν όμω αυτό ο άνθρωπο δυστυχώ είναι και τραπεζικό οφειλέ, δυστυχώ υπάρχει και έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχει μεγάλη χρονοκαθυστέρηση γιατί ο πιστωτή που είναι τραπεζά ή το ξενοφάν. Ανοίγει διαρκώς την πλατφόρμα που εμείς την κλείνουμε, γιατί πρέπει λέει, να επαναξιολογηθεί ένα δικό του θέμα που ζητάει η πληροφορία αυτό σαν πιστωτή, mm-hmm. το οποίο συνεπάγεται μεγάλη καθυστέρηση. Ωραία. Και μάλιστα προσφάτως παρατηρήθηκε το φαινόμενο ενώ να τον έχουμε κλείσει, οριστικοποιήσει που λέμε την αίτηση, και το δημόσιο και το ΚΕΑΟ να πάνε να κάνουν αναγκαστική κατάσταση, να τονίσουμε αυτό, ενώ έχουμε αναστολή των καταδευτικών μέτρων και δεν θα πρέπει να γίνει κανένα τέτοιο διακίνηση. Και με πολλή δυσκολία καταφέραμε να τα αναπτύξουμε, να ξεμπλοκάρουμε λογαριασμοί και να αναμένουμε τώρα να βγει η απόφαση με την πλατφόρμα. Το κλείσαμε και αυτό. Πάμε. Ένα δευτερόλεπτο έχετε για τα νέα δάνεια, γιατί μου φωνάζουν από κάτω. Είναι πάνω από 40 άτομα σε αναμονή. Πάμε. Νέα δάνεια, καινούργια αρχή. Η κοινωνία προχωράει, η οικονομία εξελίσσεται. Ο κόσμο ζητάει και αυτό να όπλει, ειδικά τα νέα ζευγάρια. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν μια δραστηριότητα και θέλουν να δουν τι μπορούν να κάνουν. Μένουν στενοί και ενδεχομένω θέλουν να πάρουν ένα δάνειο. Πόσο μπορούμε και εμεί να βοηθήσουμε. Είτε αποτελεί ένα καταναλωτικό προϊόν, είτε ακόμη και ένα στεγαστικό για αγορά ή επισκευή, ότι μπορούμε εμείς να είμαστε δίπλα τους. Καλό θα είναι να παίρνουν τη συμβουλή μας. Θέλουν πολύ περισσότερα πράγματα από αυτούς. Και πάνε και μπλεχτούν πάλι και υπογράψουν κάτι γιατί δεν έχουν αντιληφθεί τι λένε κάθε παράγραφος. Και πάλι εμείς θα βοηθήσουμε στη διαδικασία όλα. Ωραία. Άρα για τους πληστηριασμούς θα το παλέψουμε και για τα νέα δάνεια θα το παλέψουμε και για τις δημόσιες συμβολές πάλι θα το παλέψουμε. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Βορδόνη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Δεν υποσχόμαθα ούτε ένα ευρώ κούρεμα, αλλά θα το παλέψουμε. Αυτά που λέμε εμείς τα κάνουμε πράξη. Δεν είμαστε μόνο λόγια, είμαστε πράξεις. Και εγώ ξέρετε τι μπορώ να πω. Του Παναγιώτη, άρα ιστορίες, θεωρίες. Το σύστημα, οι τράπεζες. Μόλις χάσει, να μην λέμε για τον Παναγιώτη, ο Κώστας το δάνειο και μετά το σπίτι του θα μου πει ρε Γαβρίλο, πολύ ωραία τα λες. Μα εγώ με τα παιδιά μου κοιμάμαι στον δρόμο τώρα. Κοιμάμαι στον δρόμο, τα έχασα όλα, τελείωσε, πέθανε οικονομικά. Τι να του πω εγώ εκείνη τη στιγμή, μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα, ωραίες οι θεωρίες, ωραίες οι φιλοσοφίες, ωραία όλα αυτά, αλλά είμαστε αντίθετοι εμείς. Εμείς είμαστε στην πράξη. Κούρεμα και σταμάτησε ο πλησιδιάσμος για πάντα. Εντάξει, πάμε. Πάμε στις επόμενες γράμμες. Κυρία Φωτεινή, παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Τι κάνετε? Καλό μήνα με υγεία. Μ' ακούτε κύριε Γαβρίλο? Ναι κυρία Φωτεινή, ορίστε. Ναι. Λοιπόν, άμα ξυπνήσει ο λαός και βάλει μυαλό, γιατί είμαστε πολύ χαϊβάνια. Θα ψηφίσει το Βελόπουλο. Λοιπόν, να ψηφίσουμε Βελόπουλο και αν δεν θέλουν Βελόπουλο, όπως λέει ο κύριος Βελόπουλο, να ψηφίσουν μικρά. Σωστά, συμφωνώ. Όλους αυτούς που είναι μέσα, σωστά. Να τους πετάξουνε. Πολιτικά, πολιτικά το λέτε. Βεβαίως, σωστά. Σωστά. Και η Νέα Δημοκρατία, που δεν υπάρχουν τώρα Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας. Συστηματική υπάρχουν. Καλά, συμφωνούν στα μεγάλα, συμφωνούν τα μικρά τώρα. Έχουν ψηφίσει και μας ρημάξαν τους Έλληνες και μας ρημάξουν. Ο ένας ψηφίζει, ο άλλος ενεργοποιεί. Απλά πράγματα είναι τώρα, εντάξει. Ναι, λοιπόν, και φοβάμαι πολύ να μην του κάνουν και τίποτα κακό τον κύριο Βελόπουλο. Όχι, όχι, τον φυλάει η Παναγία και τον αγαπάμε εμείς και τον προστατεύουμε. Δεν τον πειράζει κανένας. Και προσευχόμαστε. Αλλά να ξυπνήσει ο λαός που είναι χαϊβάνια. Οι ρεμπεσκίνοι όλοι να φύγουν από μέσα. Όλοι. Μας ρήμαξαν και ακόμα θα μας ρημάξουν πολύ. Να είστε καλά κύριε Φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά. Η Νέα Δημοκρατία ζητάει τον ψήφο σας. Πολύ ωραία. Ποιος έχει κυβερνήσει
μετά τη μεταπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Ψάξτε την αριστερά, θα την βρείτε. Ποιος έκανε τις μειώσεις, ποιος έφερε τα μνημόνια. Πάμε. ΣΥΡΙΖΑ. Θα τα αλλάξω όλα με ένα στο δευτερόλεπτο. Έφερε ένα ωραίο μνημόνιο γερό, το πιο γερό. Πάει και αυτό. Και το Πασόκ ήταν παντού. Ψηφίστε. Πάμε. Κυρία Λούλα, παρακαλώ. Ναι. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, καλό μήνα. Να είστε καλά, με υγεία. Καλό μήνα, κυρία Λούλα μου. Λοιπόν, εγώ θέλω, επειδή σας βλέπουν πάρα πολλοί κόσμος και σας αγαπάω, το ξέρετε αυτό. Να είστε καλά. Είμαι παλιά. Λοιπόν, έχω να πω εδώ το εξής, θέλω να καταγγείλω το εξής. Προστάω 151 ευρώ στην ΔΕΗ πριν από λίγες μέρες. Με παίρνουν λοιπόν στο τηλέφωνο. Κυρία Λούλα. Ναι. Άμα χρωστάγατε 40 εκατομμύρια, θα τα παίρνατε με 4 και με δάνειο. Καταλάβατε. Κάτι μου συμβαίνει. Πέστε μας. Μου παίρνει το τηλέφωνο κάποια κοπελιά και μου λέει εμένα. Είσαι στην κυρία Ξομεριτάκη, λέω μάλιστα. Εσείς τι θέλετε, λέει, είμαστε από το δικηγορικό γραφείο του Γκυγκίνη, κάτι τέτοιο. Ναι. Λέω, κορίτσι μου, εγώ δεν έχω παρτίδες με δικηγόρους. Λέει, ναι, αλλά χρωστάτε στη ΔΕΗ. Λέω, εγώ χρωστάω στη ΔΕΗ. 150 ευρώ, αλλά δεν πρόφτασα να πάω να τα πληρώσω, γιατί έχω στάσει το πόδι μου και δεν μπορώ να κινηθώ εύκολα. Τελείωσε αυτό. Ζορίζομαι, πάω και τα πληρώνω. Με ξαναπαίρνω στο τηλέφωνο. Πάλι το ίδιο. Κυρία μου, σας παρακαλώ πολύ, γιατί μου τα κάνετε αυτά τα πράγματα. Εδώ χρωστάνε οι βουλευτάδες και ο κύριος Κατρούγκαλος και οι υπόλοιποι και οι Τσιπράδες και οι Δημοκράτες και χιλιάδες ευρώ. Και δεν τους λέτε τίποτα. Και εγώ φτωχή γυναίκα, μεγάλη, για 150 ευρώ με παίρνουν δικηγόροι. Δεν τρέπεστε λίγο. Μια φίλη... Γιατί θα πούμε χασοδίκες, τους είπα, άρχισα να εκνευρίζομαι. Να είστε καλά, κυρία Λούλα. Μας κάνετε λέει τη χάρη, λέει, χασοδίκες ναι, δεν ναι, είμαστε, ναι, 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 για μας κάνουμε, όχι. Τη δουλειά σας δεν την κάνετε, γιατί εγώ ξέρω ότι δικοί μου άνθρωποι χρωστάνε 3 και 4 χιλιάρικα και πάνε και δίνουν 100 ευρώ το μήνα. Πήγαινε βάλε ό,τι μπορείς, δεν... κυρία Λούλα μου. Πήγαινε βάλε και του. Στείλε κάποιον βάλε ό,τι μπορεί για να μην έχει πρόβλημα. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Αν χρωστάγατε όμως 60 εκατομμύρια ευρώ, θα σας έδινε η τράπεζα δάνειο 4 εκατομμύρια ευρώ και θα αγοράζετε 60 εκατομμύρια. Αν ήσασταν βουλευτής στη Νέα Δημοκρατία, μην μου πείτε το όνομα, το έχουν γράψει εφημερίδες, θα μπορούσατε κάλλιστα νομίμως να εκπροσωπείτε τα φανς κατά των πολιτών που σας ψήφισαν. Και να τους παίρνετε τις περιουσίες. Να πλέον πράγματα είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Άντε ρε που θα σκοληθεί μαζί σου τώρα που παίρνεις 500 στάρικα. Είσαι πλούσιος. Πλούσιος είσαι. Που είσαι ανάπηρος και μπορεί να τα βγάλεις. Σιγά. Που χάσει τη σύνταξή σου, που έπαιρνε 2.000 και το έβγαλε 800 στάρικα, που πληρώνει 100 ευρώ και το πληρώνει 1.500 το ρεύμα. Να κόψει το ρεύμα, σου λέει. Θε να παίρνει και φέτα. Γιατί να πάρει φέτα, πάρε λευκό τυρί, μην πάρει τίποτα. Έχουν κόψει τη διασκέδαση ποσοστία, αυτά έχουν βγει τα αποτελέσματα. Καταρχήν, να μου λένε τα παιδιά κάτω, έχουν χοληστερίνη. Τι θε τώρα, αυτό και φέτα. Χοληστερίνη, θα πάρει κάτι. Η διασκέδαση ξενυχτά. Χαλάει επιδερμίδα. Για σένα, το φτωχό, αυτή άλλα. Αυτή άλλα. Και επειδή θα δω τώρα σε λίγες μέρες γεμάτα λέει τα ξενοδοχεία. Ποιοι είναι ρε αυτοί που πηγαίνουνε, οι ίδιοι και οι ίδιοι και οι ίδιοι. Που κάνουν ωραίες δουλειές. Νόμιμες, θέλετε νόμιμες, νόμιμες. Και μια χαρά. Για 5, για 10 χιλιάδες θα χάσει την περιουσία σου. Σου λέω, πρέπει να χρωστώ 40 εκατομμύρια. Αν χρωστώ 40 εκατομμύρια, θα πάρει ένα δάνειο από την τράπεζα στο 7% και σε μια χαρά. Τώρα εσύ που έχασες τη δουλειά σου, εσύ που η ζωή δεν πήγε καλά, εσύ που έχασες τα εισοδήματά σου και χρωστάς τώρα μικρά ποσά, ποιος θα ασχοληθεί μαζί σου. Θα σου πάρει το σπίτι και τελειώνει η ιστορία. Θα το πάρει το σπίτι και τελειώνει η ιστορία. Θα το πάρει ή θα το δώσει στο real estate και θα το μοσκοπουλήσουν ή θα το κάνει ομόλογο και θα το βγάλει από το χρηματιστήριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η διαφορά μας. Εμείς τι λέμε, το εξής. Πόσο το πήρε ρε, το φαν. Πολύ ωραία. Να βγάλει και ένα κέρδος και αυτό και να το πάρει ο Έλληνας. Θα τελειώσουμε. Λέμε για τη συντάξη, δώστε τα πίσω. Λέμε να έρθει η σύνταξη πίσω. Πώς θα βγει, μειώσε το ΦΠΑ, πώς θα βγει. Δεν έχει. Δηλαδή, άμα ένας άνθρωπος έχει 100 ευρώ και του πάρει στα 90 με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, πώς θα πληρώσει. Δεν θα πληρώσει ο άνθρωπος. Μα δεν μπορεί να πληρώσει. Πού θα τα βρει. Πού θα τα βρει. Δεν θα τα βρει. Εδώ είναι όλο το παιχνίδι. Δεν θα μπορέσει να τα βρει τα χρήματα. Δεν θέλει. Και αρχίζω πάλι και ακούω, μα τι λέει, άμα τα αφήσουμε τα δάνεια, οι άλλοι είναι κορόιδα.
Όχι, κοροϊδεύουν είναι αυτοί που σας ψηφίσανε και σας ξαναψηφίσανε τόσα χρόνια και εσείς δεν σεβαστήκατε την ψήφο τους. Λέτε άλλα, κάνετε άλλα. Να βγει ο Ληξίσωμη Βουλή και να πει: θα προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία του ανήμπορου, του ανθρώπου που έχει καρκίνο, που είναι ανάπηρος, που παίρνει 4 εκατοστάρικα. Πού είναι ρε το κράτος δικαίου? Όλη η Βουλή θέλει να βγει και να το πει. Και να πω μπράβο ρε παιδιά. Το πήρες 30, βγάλε και άλλα 30. Δώσ' το 60 στον δανειολήπτη. Όχι το πήρες 30, να πάρεις 300. Αλλά αυτά, για να μην σας κοροϊδεύουνε, όλα αυτά είναι με νόμο στη Βουλή. Με νόμο στη Βουλή έχασε συντάξεις, με νόμο στη Βουλή έγινε με τα δάνεια. Και εγώ λέω, με νόμο στη Βουλή να έρθει να τα αλλάξει αυτά ρε παιδιά. Θέλουμε να προστατεύσουμε το λαό. Θέλουμε το λαό να τον έχουμε περήφανο και να περνάει καλά και να είναι με την αξιοπρέπειά του, να πάει στην ταβερνή, στο καφενείο του. Θέλουμε. Αν θέλουμε υπάρχουν λύσεις. Η χώρα είναι πλούσια. Έχει ορυκτό πλούτο. Από το 7 τα λέει ο Βελόπουλος. Τον κοροϊδεύαν. Έλα ρε Πετρελαιά, του λέγανε. Έλα μωρέ, του λέει, τι είναι αυτά που λες. Έλεγε ο άνθρωπος για κρίση ενεργειακή. Επισητιστική. Τι τα έχεις δει, του λέει αυτά τώρα. Δυστυχώς. Δυστυχώς αυτά έρχονται. Και όταν λέμε ότι δεν θα έχουμε τα προϊόντα, δεν είναι ότι δεν θα υπάρχουν στο μάρκετ. Μια χαρά θα υπάρχουν. Ποιοι θα τα παίρνουν? Θα πάει και 20 ευρώ η φέτα το κιλό. Που παλιά οι γονείς, η γιαγιά μου, μια φέτα ψωμί, λαδάκι, ντοματούλα και φετούλα. Τώρα θα έχεις μόνο το ψωμάκι, θα είναι 3 ημερών. Πόσο έχει πάει το κιλό το ψωμί, 5 ευρώ, 4 ευρώ, πόσο έχει πάει? Πόσο έχει πάει? Για τα βασικά μιλάμε τώρα, έτσι. Να μην φάει λίγο κρεατάκι το μωρό. Αυτή που έχουν παιδιά, φάει λίγο κρεατάκι ρε παιδιά, όχι. Καταψυγμένο, δώσ' του καταψυγμένο, φουλ, και καταψυγμένο. Αν αυτά εσάς δεν σας ενοχλούνε, τότε είμαι εγώ λάθος. Εμένα αυτά με ενοχλούν πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι περήφανο για τις διαπραγματεύσεις που κάναμε και σώσαμε αυτή την οικογένεια και πήγε σε μια πολύ μικρή οφειλή. Αλλά θα ήθελα, πέρα από ότι να μπορώ να το προσφέρω και σε εσάς, θέλω νόμο γι' αυτό. Θέλω το πλαίσιο. Τα υπόλοιπα, μην ακούτε, σας παραμυθιάζουν. Ό,τι λέει ο νόμος. Και οι δικηγόροι θα κάνουν την νομική ερμηνεία. Νόμο, φέρε νόμο. Νόμο, να προστατεύσουμε τα σπίτια, νόμο. Να μπορεί ο Έλληνας να το πάρει, να ματσάρει, δηλαδή να προτείνει στα φαν. Λεφτά, νόμο. Γιατί αυτοί τα ξέρουν καλύτερα από σένα. Τα λεφτά των συνταξιούχων δεν τα πήραν χωρίς νόμο, με νόμο. Θέλουμε νόμο. Ένα νομικό πλαίσιο. Μια διαδροτική δικαιοσύνη που έρθει να πει, πάρε παιδιά, εντάξει. Να προστατεύσουμε και κάτι. Εμείς σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Στα γραφεία πάμε πολύ καλά. Ο κόσμος μας εμπιστεύεται και εμείς όταν το αποδίδουμε κουρέματα με καλές ρυθμίσεις. Καμία ρύθμιση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα. Δεν είναι για μας. Βγάζαμε και συμβάσεις για να τις ξαναβγάλουμε. 300 κάτω, 320 χιλιάρια κάτω. 320 χιλιάδες ευρώ, έτσι παιδιά. Πάνε αυτά, στην άκρη. Διαγραφή, πήγαν τα λεφτά αυτά. Δεν είναι λίγα. Άρα θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι εμείς θέλουμε για όλους. Θέλουμε το εθνικό συμφέρον για όλους. Για όλους. Θέλουμε όλοι να μπορούν να πάρουν πίσω τα αδρομικά τους. Όλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση και με αυτή την τοποθέτηση θα μπω στο στίβο των εκλογών, κοντός στο αλμός Αλληλούια, στη Β' Πειραιά. Όταν θα έρθει η ώρα. Αυτά είναι τα δικά μου τα θέλω. Για όλους. Και ιδίως για τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα. Αν άλλος βγάζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Και αν πάει η φέτα ρε Παναγιώτη από 10 ευρώ πάει 20 εκατομμύρια βγάζει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Δεν λέω εγώ όχι, να είναι καλά. Αλλά ένας σου βγάζει 1 εκατομμύριο το χρόνο, τώρα 10 ευρώ τώρα το κιλάκι η φέτα, τι έγινε. Όλος παίρνει ένα 500 άρικο, τι γίνεται. Και βλέπει τη φέτα και λέει φέτα. Άσε να πάρω μια φωτογραφία και βλέπουμε. Να αλλάξουμε θέμα και να πούμε για τα νέα δάνεια. Το τραπεζικό σύστημα αρχίζει και δίνει νέα δάνεια σε καλά οικονομικά στοιχεία χωρίς παλιό τραπεζικό παρελθόν. Δηλαδή να μην έχετε δυσμενή, να μην έχετε πληστηριασμούς, να μην είστε στο νόμο Κατσέλη. Εκεί στο νόμο Κατσέλη έρχονται οι δανειολήπτες. Τι μου λένε, μόνο το νόμο Κατσέλη δεν τους έχετε πει. Τι μου λένε οι άνθρωποι. Θα προστατεύσω, λέει, όποτε θέλω μπαίνω, όποτε θέλω βγαίνω, να μην πληρώνω και τίποτα. Μου τα λένε, εκεί τους κοιτάω. Μου λέει, κύριε Χαλκιώτη, γιατί μας κοιτάτε έτσι. Λέω, παιδιά, αυτό μου περιγράφεται δεν είναι νόμος Κατσέλη. Είναι κάτι άλλο. Μεγάλη προσοχή στις υποθέσεις. 2 χρόνια φωνάζω εκεί. Άρα νέα δάνεια μπορείτε εσείς να τα διεκδικήσετε για αγορά ακινήτου ή για επαγγελματικό δάνειο ή για ένα καταναλωτικό δάνειο. Καλά είναι τα δάνεια. Η χρήση δεν είναι καλή. Αν η χρήση δεν είναι καλή, εκεί έχουμε πρόβλημα. Και
σας φωνάζω και σας λέω ότι τα ακίνητα είναι το επόμενο θέμα που θα πρέπει να προσέξουμε και να επενδύσουμε όποιος θέλει. Πάμε στην κυρία Μαρίνα, Νέας Μήνη. Έχουμε ευκαιρίες, πάρτε μας τηλέφωνο να σας δείξουμε κάποια ακίνητα που είναι σε ευκαιρίες. Κυρία Μαρίνα. Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Να είστε καλά. Έπεσε κυρία Μαρίνα μου, έπεσε. Αν προλαβαίνει η κυρία Μαρίνα θα σας ξαναπάρει. Λοιπόν, τα ακίνητα είναι καλά ως επένδυση σε σχέση με την τράπεζα. Στην τράπεζα έχετε ελάχιστη απόδοση 0, τίποτα. Στο ακίνητο και παρόλα στα χρόνια της κρίσης κρατήσανε τιμές. Οι παλιοί λέγανε όποιος αγοράζει γη δεν χάνει. Άρα μπορείτε να έχετε και λίγα χρηματάκια να τα επενδύσετε εκεί, να αγοράσετε ένα ακίνητο, να το νοικιάζετε, να παίρνετε κάτι περισσότερο από την τράπεζα και με ένα μικρό δάνειο συμπληρωματικό. Έχουμε τα ακίνητα αυτά στην Νίκαια που δείχνουμε, που είναι μανιτζέβελα, είναι μικρά, είναι κοντά στο μετρό. Είναι στο 50-60%. Αυτό θέλουν δηλαδή 7-8-9 μήνες για να τελειώσουν. Κλείνετε τα ακίνητα με μια προκαταβολή, τεχνικός και νομικός έλεγχος δεχτός. Αυτά γίνεται στη χώρα της ανάπτυξης. Στη χώρα που όλα είναι καλά. Δηλαδή, εσύ ρε παιδί μου τώρα, κανονικά που με βλέπεις, δεν πρέπει να έχεις παράπονο. Είναι όλα καλά. Τι συντάξεις πήρα τα αυξήσεις, οι λογαριασμοί είναι φτηνοί, πέσανε όλα. Στο σούπερ μάρκετ τα προϊόντα είναι φτηνά. Τα δάνεια δεν πειράζει κανένας τίποτα. Άρα κακώς εγώ φωνάζω. Αυτά βέβαια είναι ένα όνειρο που θα δούμε. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ο Έλληνας ζορίζεται, καταπιέζεται να επιβιώσει. Κάποιοι άλλοι παίρνουν τα 500 χωρίς τίποτα, ενώ ο Έλληνας και φόρο και εισφορές, πανάκριβη βενζίνη, πανάκριβη φετούλα, πανάκριβα όλα. Αυτά πάμε να τα αλλάξουμε. Πάμε να τα φτιάξουμε. Πάμε να τα διορθώσουμε, να φέρουμε τον Έλληνα που, εκεί που το αξίζει. Στην αξιοπρέπεια, στις καλές δουλειές. Με εργασία. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι μαζί θα πιστεύουμε και θα λέμε, γιατί μας αξίζει, πρώτα η Ελλάδα, πρώτα οι Έλληνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Καλό μήνα, τα λέμε πρώτα ο Θεός την Τρίτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.